Χαιρετίζουμε τη σημερινή σας συγκέντρωση και μεταφέρουμε και το χαιρετισμό του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, που είναι και βουλευτής της Δυτικής Αθήνας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, το ΚΚΕ εδώ και αρκετά χρόνια έχει συγκρουστεί με τις αποφάσεις όλων των κυβερνήσεων για το μέλλον των ναυπηγείων. Ξέρετε ότι αυτά περάσαν από χίλια μίλια κύματα. Τα είχε ο Νιάρχος, περάσαν στο δημόσιο, ξαναπεράσαν στους ιδιώτες, σε Άραβες, σε Γερμανούς. Τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε την ειδική εκαθάριση με το Πιτσιόρλα. Και ήρθε σήμερα η κυβέρνηση και τα έδωσε λοιπόν στον Προκοπίου. Όχι σαν ναυπηγεία, αλλά πρόβλεψε εδώ να έχει σταθμό του LNG και βέβαια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Πέρυσι, στο νόμο αυτόν 42-42 που είπαν και προηγούμενοι, το 2022, ήταν σαφής αυτή η ρύθμιση που έδινε τη δυνατότητα στον Προκοπίου να κάνει σταθμούς. Το ΚΚΕ λοιπόν κατέθεσε μία τροπολογία. Σας διαβάζουμε ακριβώς το περιεχόμενο. Πρέπει να το έχετε σε γνώση σας. Και λέγαμε, απαγορεύεται η χωροθέτηση εντός των ναυπηγείων Σκαραμακά κάθε τύπου εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, κάθε άλλο τύπο καυσίμων υδρογονανθράκων ή υδρογόνου. Ακυρώνεται η πώληση και παραχώρηση από την ΕΤΑΔ προς τα ναυπηγεία της έκτασης ακινήτου ως τμήμα παλιού ή αλλού περίπου 216 στρεμμάτων στην περιοχή της προβλήπτας 4. Η παραπάνω έκταση ακινήτου αποδίδεται χωρίς αντάλλαγμα στο Δήμο Χαϊδαρίου για χρήσης αναψυχής για το κοινό. Κάθε αντίθετη διάταξη νόμου ή κανονιστής πράξης καταργείται. Αυτή λοιπόν η τροπολογία που κατατέθηκε και συζητήθηκε, πρέπει να σας πούμε ότι δεν έγινε δεκτή από την κυβέρνηση, που βέβαια έφερε νόμο που προβλέπει άρα και θα σας τα πούμε τώρα, αλλά όμως είχαμε και τη σιωπή των άλλων κομμάτων. Και η σιωπή είναι ανοχή, να ξέρετε, σε αυτά τα σχέδια που έχει εδώ ο εφοπλιστής που πήρε τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Πριν λοιπόν λίγες μέρες, πριν μια εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, πέρασε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μεταξύ των υπόλοιπων άρθρων έχει και ένα άρθρο, το 51, που μιλάει για τους πλωτούς τερματικούς σταθμούς φυσικού αερίου. Και ακούστε τι λέει, αγαπητοί φίλες και φίλοι, για να ξέρουμε ότι οι σχεδιασμοί τους προχωρούν και μόνο ο λαός μπορεί να τους σταματήσει. Μιλάει λοιπόν, τροποποιεί έναν προηγούμενο νόμο του 18 με την προσθήκη, λέει, της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της διαχείρισης φυσικού αερίου, προστίθεται η αναφορά και σε πλωτές κατασκευές και ο σκοπός χρήσης των πλωτών τερματικών σταθμών, διαγράφεται η φράση, εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και διαμορφώνεται πλωτή τερματική σταθμής παραλαβής προσωρινής αποθήκευσης, επαναεροποίησης, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και διαχείρισης φυσικού αερίου. Και είναι λοιπόν τα πλωτά ναυπηγήματα, όπως τα ονομάτισαν εδώ σε αυτό το άρθρο, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για αυτή τη χρήση εδώ στην περιοχή. 38 πλωτές τέτοιες δεξαμενές έχει στην ιδιοκτησία του ο εφοπλιστής και έχει και ειδική δεξαμενή επαναεροποίησης του φυσικού αερίου για να μπορέσει να παράξει το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια παραπέρα. Εδώ ο πρόεδρος του συλλόγου, που είναι και μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, τα είπε πολύ καλά για τον κίνδυνο που υπάρχει στην περιοχή. Έχουμε κάνει συζητήσεις με τους συλλόγους της περιοχής. Ο κίνδυνος είναι σημαντικός. Κανείς δεν μπορεί να συμβιβαστεί
Με αυτή την εξέλιξη κανείς δεν μπορεί να ανεχτεί αυτή την προοπτική εδώ στην περιοχή, γιατί δυστυχώς αυτό το κράτος και οι πολιτικές δυνάμεις που υπηρετούν το κεφάλαιο και την επιχειρηματικότητά του, την ανάπτυξή του, βάζουν μπροστά τα κέρδη και όχι τις ζωές του λαού. Ή λοιπόν τα κέρδη ή οι ζωές μας. Αυτό το σύνθημα κυριάρχησε και τώρα τελευταία με τις κινητοποιήσεις για τα Τέμπη, και επειδή τα Τέμπη στη ζωή μας είναι πολλά, δεν πρέπει να τα επιτρέψουμε. Και η δύναμη αυτή του λαού είναι αυτή που θα τα αποτρέψει, είναι αυτή που θα επιβάλλει, αν θέλετε, αυτή τη λύση που προτείνεται και εσείς εδώ με τα τρία σημεία που και η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων είπε προηγουμένως, και συμφωνούμε απόλυτα με αυτή. Είμαστε κοντά σας ως ΚΚΕ και όσες δυνάμεις έχουμε θα τις διαθέσουμε σε αυτόν τον αγώνα. Καλή δύναμη σε όλους.